Και είναι κοντά μας ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, όλα τα καλά, εύχομαι. Και στις ελληνοτουρκικές και για μένα τώρα, σχέσεις. Ναι. Και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις να το ευχηθούμε. Αν και τα πρώτα μηνύματα για την χρονιά δεν ήταν έτσι ιδιαίτερα αισιόδοξα, πέρα από το κάζους Μπέλι, είχαμε το στοιχείο η τουρκική, για άλλη μια φορά, έτσι, η τουρκική ακτεωρός να έχει παρενοχλήσει σκάφος του λιμενικού. Οι δικοί μας απήντησαν, κύριε Κερίδη, με προειδοποιητικές βολές. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία μοιάζει σαν να επιδιώκει ένα θερμό επεισόδιο. Τι λέτε? Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με ευθύνη της Άγκυρας. Έχουμε διαρκή επιδείνωση και κλιμάκωση της έντασης, είτε ρητορικά είτε επί του πεδίου, με το συγκεκριμένο επεισόδιο σήμερα στο Ανατολικό Αιγαίο και βεβαίως όλα τα προηγούμενα που έχουν προηγηθεί, με τον πύραυλο Ταϊφούν που θα έρθει να καταστρέψει την Αθήνα, με την εισβολή μια νύχτα ξαφνικά και όλα τα υπόλοιπα διανόητα. Και μια κορύφωση, μια κλιμάκωση με το φρεσκάρισμα, με το κάζους Μπέλι, έτσι. Το οποίο κάζους Μπέλι ακούστηκε μια φορά από τον κύριο Τσαβούσογλου, ακούστηκε και δεύτερη από τον κύριο Καλίν. Και βέβαια το κάζους Μπέλι δεν αφορά μόνο στα 12 μίλια για την Κρήτη, στο ζήτημα της επέκτασης, στα 12 μίλια στην περιοχή της Κρήτης, ούτε ένα μίλι, λένε οι Τούρκοι. Γιατί επαναφέρουν οι Τούρκοι αυτό το ζήτημα? Ναι, το επαναφέρουν, το εμβαθύνουν, το επαναλαμβάνουν, το επεκτείνουν, διότι το πάνε και νότια και ανατολικά της Κρήτης και με αστεία επιχειρήματα για την ελεύθερη ναυσιοπλοεία, τα οποία έχουν απαντηθεί και ξαναπαντηθεί πολλές φορές από ελληνικής πλευράς και από τη μεριά του διεθνούς δικαίου, έρχονται να πιέσουν και σε αυτό το μέτωπο. Εδώ, κοιτάξτε, έχουν φτάσει να αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό είναι το απίστευτο στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, να έχουμε αμφισβήτηση συνόρων μεταξύ δύο συμμάχων, τυπικά τουλάχιστον συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Τα πράγματα έχουν πάρει πάρα πολύ κακή πορεία εδώ και αρκετό καιρό. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, με τη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ το 18, με το τουρκολιβικό το 19, με τις σεισμικές έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Είμαστε το 20. Σε συγκρουσιακή φάση με την Τουρκία, ναι. Πιστεύετε? Ναι, νομίζω και αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα προς τους συμμάχους. Πρέπει να βγουν από τον εφησυχασμό, πρέπει να βγουν από τα παλαιότερα με τα οποία προσπαθούν να συγκρατήσουν την Τουρκία στην δυτική τροχιά και να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα το οποίο έχουμε εδώ εν εξελίξει, έναν εκολαπτώμενο νέο Πούτιν και μία σύγκρουση. Διότι η Τουρκία θεωρεί αυτόν μεγάλη δύναμη και ως μεγάλη δύναμη αυτή το στάτους της μεγάλης δύναμης περνάει μέσα από την ταπείνωση και την επικυριαρχία επί της Ελλάδας. Και αυτό είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη αντίληψη που καλλιεργεί το σύνολο της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Δεν αφορά μόνο τον Ερντογάν και είναι λάθος να εστιάζουμε μόνο στον Ερντογάν. Και η Αξενέρ και η αντιπολίτευση και η Κεμαλική λίγο πολύ σε αυτά τα ζητήματα συμφωνεί με την τουρκική προεδρία. Αυτό σημαίνει από τις απαντήσεις σας ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν μπλοφάρει, το εννοεί το κάζους Μπέλι? Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει απολύτως τι εννοεί και τι δεν εννοεί, αλλά τα μηνύματα πέρα από το κάζους Μπέλι για τις θαλάσσιες ζώνες. Έχει σημασία αυτό να μας το πείτε, το εννοεί, πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι πολύ δύσκολα δεν θα αντιδρούσε έχοντας ανεβάσει το θερμόμετρο τόσο ψηλά εν ώψη μάλιστα εκλογών. Διότι τότε πραγματικά όλο το αφήγημα θα κατέρεε και θα γινότανε βορρά στις επιθέσεις τις εθνικιστικές της αντιπολίτευσης. Αυτό που μετράει είναι να συνειδητοποιήσουν στο State Department, που έχουν μια χρονοκαθυστέρηση, ότι ο παραδοσιακός τους ρόλος ως επιδιαιτητές στην ελληνοτουρκική ένταση δεν ισχύει πια. Και ότι εδώ σιγά σιγά τίθεται το αναπόφευκτο δίλημα για την Αμερική. Ή θα πιέσει την Ελλάδα να υποχωρήσει, πράγμα το οποίο καμία ελληνική ηγεσία δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί, ή θα πρέπει να εγγυηθεί την ελληνική κυριαρχία. Αυτό είναι η συζήτηση σήμερα στην Ουάσιγκτον, με το Κογκρέσο στη σωστή κατεύθυνση, απολύτως, αλλά με προβληματισμό, πρόβλημα έχουμε στο State Department και προφανώς έχουμε και στην Ευρώπη. Είναι λάθος το State Department?
Διαβάζω την ανακοίνωση που έβγαλε για το ζήτημα αυτό των 12 μιλίων. Το ζήτημα της θαλάσσιας οριοθέτησης, τα ζητήματα αυτά να επιλύονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και πιο κάτω, οι ΗΠΑ δεν παίρνουν θέση για τις διαφορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών. Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχω την εντύπωση, κύριε Κερίδη, ότι δεν απειλεί η Ελλάδα με κάζους μπέλι τους Τούρκους. Σωστά έχετε την εντύπωση. Αυτό που υπονοείτε είναι ότι η ανακοίνωση είναι χλιαρή. Δεν είναι. Και γι' αυτό απολύτως. Απολύτως. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Να το πούμε έτσι, ότι δυστυχώς στην Αμερικανική Διπλωματική Γραφειοκρατία υπάρχουν ακόμα αγκυλώσεις και επιμένουν να διαβάζουν την Τουρκία με όρους που δεν ισχύουν πια. Διότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει πια στην Αμερική το ρόλο του επιδιαιτητή. Η Τουρκία έχει πάρει τροχιά αντιαμερικανική και αντιδυτική, έχει στραφεί εντελώς εχθρικά απέναντι στην Αμερική, η ρητορία του καθεστώτος Ερντογάν είναι βαθύτατα αντιαμερικανική και άρα όλα αυτά θα είσαι σε άλλες εποχές και όχι σήμερα. Το γεγονός ότι επισπεύδονται οι τουρκικές εκλογές, έρχονται πιο κοντά, σημαίνει κάτι, αυτό έχει κάποια ερμηνεία για την δική μας την πλευρά? Κοιτάξτε, προφανώς τα χρήματα που έχει στη διάθεσή του, με τη χρηματοδότηση από τη Ρωσία, το Κατάρ και άλλες πηγές, επαναλαμβάνω το Κατάρ, το οποίο φαίνεται ότι δεν χρηματοδοτεί μόνο την Τουρκία. Δυστυχώς φαίνεται ότι χρηματοδότησε και κάποιους στην Ευρωβουλή, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Φαίνεται ότι τελειώνουν. Και επειδή τελειώνουν, πρέπει να τις επισπεύσει, διότι το οικονομικό πρόβλημα της Τουρκίας διωγγώνεται. Είχαμε πει εμείς για τη 14η Μαΐου, που είναι μια μέρα συμβολική για τον Ερντογάν και τον Ερντογανισμό, η μέρα μεγάλης νίκης του Μεντερές πριν από 73 χρόνια, το 1950, όταν κατατρόπωσε τους κεμπαλικούς. Βεβαίως ο Μεντερές ως γνωστόν είναι ο εθνομάρτυρας, ο λαϊκός ήρωας των Ισλαμιστών, ο οποίος απαγχωνίστηκε στη συνέχεια, το ξέρουμε αυτό από τους κεμαλιστές, και αποτέλεσε τον μάρτυρα της λαϊκής βούλησης, της δημοκρατικής θέλησης του τουρκικού λαού απέναντι στο κεμαλικό κατεστημένο. Αυτό εξυπηρετεί το αφήγημά του και ενδεχομένως να θέλει να τις βάλει στις 14 Μαΐου, όπως έχω πει και εγώ και άλλες φορές. Αλήθεια, τι σηματοδοτεί η συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον στις 18 του Γενάρη? Τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία από αυτή τη συνάντηση? Να υποθέσω ότι θα γίνει μια συζήτηση για τα F-16 και ενδεχομένως να περιμένει ο πρόεδρος Ερντογάν ένα πράσινο φως για αυτή την υπόθεση για να το πουλήσει στην πορεία και στους πολίτες του. Η Τουρκία κοιμάται και ξυπνάει, η τουρκική ηγεσία, με το άγχος και το πρόβλημα των F-16. Τα F-16 είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πάρα πολύ βαρύ για την Τουρκία. Είναι πολύ σοβαρότερο από τα F-35. Χωρίς F-16 η Τουρκία δεν έχει πολεμική αεροπορία και δεν έχει και εύκολες εναλλακτικές. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα κοστίσει πάρα πολύ. Και κατά συνέπεια είναι κάτι για το οποίο πιέζουν από όλες τις πλευρές διαρκώς. Δεν το περιμέναν οι Τούρκοι ότι θα έχουν αυτή την καθυστέρηση και αυτή την άρνηση και θέλουν να το διεκδικήσουν αυτό πριν από τις εκλογές. Το θέμα ωστόσο δεν είναι στο State Department. Το θέμα απολύτως εξαρτάται από τη γερουσία την Αμερικανική, όπου εκεί ο Μενέντες έχει πει τα ξεκάθαρα που έχει πει. Ναι. Άρα και πιστεύετε ότι δεν θα ευδοκιμήσει εύκολα αυτό το ζήτημα για τους Τούρκους? Τι πράγμα? Άρα πιστεύετε ότι δεν θα ευδοκιμήσει εύκολα για τους Τούρκους? Όχι, όχι. Δεν θα ευδοκιμήσει εύκολα. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει εδώ και ένα χρόνο και διάφοροι και εδώ στην Αθήνα κοινικοί λέγανε εντάξει η Αμερική το κάνει για κάποιο διάστημα, στο τέλος θα τα δώσει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Στην ίδια την Άγκυρα δεν είχαν πιστέψει, δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι στην Ουάσιγκτον, δεν ξέρουν το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Θεωρούν ότι είναι προεδρική δημοκρατία αλλά Τούρκα. Όπως στην Τουρκία ο Ερντογάν αποφασίζει για τα πάντα,
νομίζουν ότι και στην Ουάσιγκτον ο Biden, άπαξ και είπε ότι στηρίζει αυτή την πώληση, μπορεί να το περάσει. Όμως το Κογκρέσο είναι ανεξάρτητο. Ο Μενέντες είναι πιο ισχυρός από ότι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι ενισχύθηκε η δημοκρατική πλειοψηφία στην Γερουσία με μία έδρα. Στην Πενσιλβάνια, όπου έχασε ο Τούρκος, Τούρκος πολίτης, γι' αυτό τον λέω Τούρκο, Τούρκο πολίτη με τουρκικό διαβατήριο, φίλος του Ερντογάν, ο Μεχμέτ Ως, και έτσι ο Μενέντες είναι ακόμα πιο ενισχυμένος. Και οι δηλώσεις του πριν από 10 μέρες στην Ολομέλεια της Γερουσίας νομίζω δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, κύριε Κερίδη, ότι η εκλογική μάχη του Ερντογάν είναι μια μάχη στην ουσία και πολιτικής επιβίωσης. Αυτή τη στιγμή όμως οι δημοσκοπήσεις, οι τουρκικές, μάλλον δεν τον ευνοούν. Φαίνεται να χάνει από τον κύριο Ιμάμογλου, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, φαίνεται να χάνει από τον κύριο Γιαβάς, τον δήμαρχο της Άγκυρας, και φαίνεται να χάνει και από τον κύριο Κιλιτζάρογλου. Και αν θέλετε αυτό είναι και μία έκπληξη. Αυτό πολιτικά και διπλωματικά σε σχέση με τις κινήσεις του προς την πλευρά της Ελλάδας και του Αιγαίου. Τι σηματοδοτεί, τι σημαίνουν οι δημοσκοπήσεις αυτές? Κοιτάξτε, το πολιτική επιβίωση είναι το εύκολο. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για φυσική επιβίωση, με την έννοια ότι αν χάσει εκλογές δεν θα μείνει στην Άγκυρα. Ή θα πάει στο Κατάρ, ή θα πάει στο Αζερβαϊτζάν, ή θα βρει κάποιον φίλο του σε κάποια από τα Σταν, ή ενδεχομένως σε κάποιο παλάτι του Πούτιν. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν και ποινικές διερευνήσεις, για να μην πω διώξεις, σε βάρος αυτού και της οικογένειάς του. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για τον ίδιο. Δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα. Και στο βαθμό που η επανεκλογή του δεν είναι εύκολη και έχει δυσκολέψει τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως μετά την απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου για τον Ιμάμογλου, στο βαθμό που έχει προσπαθήσει να τα βρει με όλους τους υπόλοιπους, με τον Άσατ στη Συρία, με τον Αλσίση στην Αίγυπτο, με τον Νετανιάχου στο Ισραήλ, έχει αφήσει από αυτή την επανεπροσέγγιση εκτός την Ελλάδα, όπου εκεί φαίνεται σήμερα να στρέφεται η εκτόνωση του εθνικιστικού παροξισμού, τον οποίο χρειάζεται για να επανακάμψει. Το μεσοδιάστημα, και κλείνω με αυτό, κύριε Κερίδη, στα δικά μας, από τη μία εκλογική αναμέτρηση στην άλλη, αυτό το μεσοδιάστημα, το φοβάστε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι στο πεδίο? Φοβάμαι, στο βαθμό που θα έχουμε υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ο οποίος κατά το σύνταγμά μας θα είναι ένας από τους τρεις προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων μας, χωρίς την εμπειρία, την πολιτική, τη γεωστρατηγική, να χειριστεί αυτή την περίοδο όπου η Τουρκία θα έχει μπροστά της τις εκλογές, είναι κάτι δύσκολο και επικίνδυνο. Να σας θυμίσω ότι τα Ίμια το 1996 συνέβησαν όταν είχαμε εκλογές στην Τουρκία με την Τανσού Τσιλέρ από τη μια και την μετάβαση από την Πρωθυπουργία Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία Σιμίτη. Ήταν ένας φρέσκος πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης. Δύο ημερών, νομίζω, ακόμα διαβάζονταν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του στη Βουλή όταν προέκυψε. Γι' αυτό λέω, αν θα θελήσει να προκαλέσει με άξονα αυτό το χρονικό διάστημα, κύριε Κερίδη. Και γι' αυτό χτυπάμε τα καμπανάκια στους συμμάχους μας επίσης, εκτός των άλλων, και στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς. Ξέρετε, η Αμερική έχει στόλο στη Μεσόγειο, η Γαλλία έχει στόλο στη Μεσόγειο. Καλό είναι να κάνουμε όλοι τα κουμάντα μας εν ώψη αυτής της δυσκολίας που έχουμε, για να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και την ειρήνη εδώ στην περιοχή, διότι μία σύγκρουση, έστω ένα θερμό επεισόδιο, σημαίνει πάρα πολλά για το ΝΑΤΟ και τη συνοχή του, σημαίνει πάρα πολλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που έχουμε τον ανοιχτό πόλεμο στην Ουκρανία με την εισβολή της Ρωσίας, έτσι δεν είναι? Κερίδη, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση, να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή χρονιά να έχετε.